Έλα, έλα, έλα τώρα. Έτσι χαρίζω. Από το 1 μέχρι το 100. Τι πόρτες ασφαλείας ή κουμπένουμε... Ξενοδοχείου, ξενοδοχείου. Κλάκ έτσι. Κλάκ έτσι. Είμαστε εδώ με τον Κανό. Τι γίνεται, καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον πολύ αγαπημένο Κανό. Έχω έρθει για πάρα πολύ σοβαρές ερωτήσεις σήμερα. Είμαι σίγουρος και εγώ είμαι πάρα πολύ σοβαρός για να απαντήσω. Καταρχάς να σου πω ότι ό,τι απάντηση δεν θες να δώσεις, θα τρως ένα κουταλάκι τσίλι, αλλά τη σούπα. Σ' αρέσει το καυτερό. Μα αρέσει, το συγχαίνω με αυτό. Σ' αρέσει το καυτερό. Ταμπάσκο, ναι. Ταμπάσκο, καλό είναι. Ταμπάσκο, μπορείς ναι. Και καπάκι άμα θες. Να ξέρεις, είναι πολύ χάλι αυτό το πράγμα. Το ξέρω. Πρέπει να τα απαντήσω όλα. Ναι. Πρέπει να το πιω αυτό το πράγμα. Είναι το σκέλο. Αλλά θα σε πάω λαού-λαού, να σε βάλω στο κλίμα, εντάξει. Θέλω αρχικά να μου πεις πόσο καιρό ασχολείσαι με τη φάση. 3 χρόνια τώρα. Okay. Έκλεισα 3 χρόνια. Στρογγυλά. Δυνατό. Πώς και ξεκίνησες. Πώς και ξεκίνησα. Ναι. Ξεκίνησα, πήγε καλά, το συνέχισα. Νομίζω καλά είμαστε. Φουράω Nike-DN, φουράω Georgia Money. Ωραία, λοιπόν, θέλω να μου πεις, αν είχες 48 ώρες ζωής, τι θα έκανες. Θα τα γαμίσω όλο όπως κάνω ήδη. Άρα, δεν θα έκανες τίποτα διαφορετικό από την κάθε ώρα. Διαφορετικά, ναι. Ξέρεις, και αυτό είναι βαθιστόχαστο, ας πούμε. Είναι, ξέρεις, πρέπει να ζούμε τη ζωή μας σαν να είναι τελευταία. Πόσα ραντεβού χρειάζεσαι για να κοιμηθείς με κάποια, να μπεις με κάποια ρε παιδιά και μου πεις, ξέρεις τι. Πόσα ραντεβού χρειάζομαι. Εντάξει, είμαι και πολύ δύσκολος, ξέρω εγώ. Και από το πρώτο, ας πούμε, θα μπορούσε. Εντάξει, άμα είναι καλό το connection. Πάμε έτσι κάποιες ερωτήσεις αλήθειας, κάποιες θάρρους. Ναι, πάμε. Θέλω να πεις το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει. Το χειρότερο πράγμα που έχω κάνει. Ναι, σαν άνθρωπος θεωρείς το χειρότερο πράγμα. Σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω, έχω πληγώσει κάποιους ανθρώπους. Νομίζω αυτό είναι άσχημο, ξέρεις. Δεν είναι ωραία να πληγώνεις τον άλλον. Αλλά ρε φίλε, κάποιες φορές αναγκάζεσαι. Απλά είσαι αρκετά μαλάκας για να το κάνεις. Νομίζω είμαι αρκετά μαλάκας. Εντάξει. Σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους είμαι κυρίως. Περισσότερο έχουμε πληγώσει θέλοντας και εμείς. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να πεις ένα μυστικό που δεν έχεις πει ποτέ σε κανέναν. Ένα μυστικό που δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν. Κοίτα, γενικά εγώ είμαι πολύ μπεσάτος με αυτά με τα μυστικά. Θέλω σε όποιον πω ένα μυστικό. Να μείνει εκεί. Εντάξει. Δεν λέω τα μυστικά των άλλων. Σωστός. Τα κρατάω. Το χειρότερο πράγμα που σου έχουν κάνει. Που μου έχουν κάνει. Με έχουν κερατώσει. Έχεις φάει κερατό, ε. Ναι. Το έχεις μάθει κιόλας, ε. Ναι. Μου έχουν φερθεί άσχημα. Και γενικά ήμουν ένα παιδί που. Α, το στεγχωριέμαι λίγο τώρα. Το πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει. Αεροπλάνο. Αλλά μας ενέδωσε την απάντηση. Όχι, ψέματα, ψέματα. Μεγάλο ψέμα. Δεν έχω κάνει. Νόμιζα εννοείς σε γαλλικά. Όχι, το πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει. Α, οκ. Σεξ δεν έχω κάνει αεροπλάνο. Προφανώς θα με είχαν πετάξει από τον μπαλκόνι. Καλά, γιατί. Από τον μπαλκόνι. Από τον μπαλκόνι. Γενικά, ναι, είμαστε εντάξει. Ναι. Πού, το πιο περίεργο μέρος είναι μέσα σε αμάξι. Ξέρω. Δεν είναι πολύ περίεργο. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά λοιπόν, ναι, για μένα νομίζω αυτό είναι. Η πιο περίεργη φήμη που έχεις ακούσει ποτέ για σένα. Ότι ανατινάζω ATM. Όντως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι βάζεις πάνω απ' όλα. Λεφτά, φήμη, επιτυχία, φίλους, οικογένεια. Βάζω οικογένεια και φίλους και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία σου. Λοιπόν. Και δεν το λέω για mainstream, το εννοώ. Προφανώς. Έχεις κάνει κάτι με πρώην κοπέλα φίλου σου. Με πρώην κοπέλα φίλου μου ποτέ. Είναι άγραφος νόμος. Σωστός. Μ' αρέσει. Ποτέ. Never. Αυτά τα κάνουν οι πουτάνες. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες. Σήμερα το πρωί. Σωστός. Ωραίος. Έχεις κάποιο celebrity crush. Celebrity crush. Μ' αρέσει η Megan Fox. Και εμένα φίλε. Yeah. Και έχει χωρίσει τώρα. Αν έπρεπε να τσακωθούμε για αυτήν. Μέγαν. Ελά, δεν παίξε. Θα τα βρίσκαμε. Θα τα βρίσκαμε, όντως. Λες ψέματα γενικά. Λέω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπες ψέματα. Σήμερα το πρωί. Θα πήγα να ρωτήσω τι ψέματα είπες, αλλά όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ξέρεις, μη ρωτήσεις γιατί. Λοιπόν. Έχουμε και μαχαίρια. Έχεις απαντήσει ποτέ. Όχι. Όχι. Όσο είμαι σε σχέση, όχι. Σωστός. Όχι γιατί για το άτομο, αλλά επειδή γενικά το έχω αλλιώ εγώ. Είναι κάποιες αρχές που ακολουθάω, κατάλαβε. Δεν είμαι προδότης. Όταν θα σε σχέση. Δεν μπορώ να προδώσω. Κατάλαβες. Καλύτερα να τη χωρίσω, ξέρω εγώ, και να κάνω κάτι άλλο. Σωστός. Κατάλαβες. Κάπως έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, πόσο έξυπνος είσαι από το ένα μέχρι. Ήταν ένα τηλεφοριατζή, ο Λευτέρης. Στην επόμενη στάση μπήκανε 3. Στην δεύτερη στάση μπήκαν άλλοι 5. Στην τρίτη στάση φτάσανε στην Καλαμάτα. Πώς λέγανε τον τηλεφοριατζή. Σπύρο. Λοιπόν, απάντησε μου σε αυτές τις 3 ερωτήσεις και κερδίζεις 100 ευρώ. Εντάξει. Αλλά πρέπει να σας απαντήσεις και τις 3. Ναι, θα παίξω βρουτάκια. Ποιο είναι το όνομα του Butler του Batman. Α, δεν έχω ιδέα, δεν τα βλέπω. Δεν βλέπεις Batman. Περίμενε, θα το σκεφτώ, το βρω. Μπρους είναι ο Batman. Άλφρεντ και δεν μου το είπε κανείς. Το βρήκε, ωραία. Ποια είναι τα 3 πρώτα γράμματα κάθε σειράς στο πληκτρολόγιο. Αλφα στη μέση. Ναι, τα 3 πρώτα. Έχεις πει τα μισή. Q στο πάνω. Ναι, καλά το πας, αλλά μου πεις 1, 2, 3. Α, Q, W, E. Ναι, LOL. Σωστός. Από κάτω είναι A, S, D. Ναι, σωστός. Και από κάτω είναι Χ, Z και C. Κλεινείς. Και δεν με βοήθησε κανείς. Κλεινείς. Είσαι σίγουρος. Δεν θες να αλλάξει κάτι στα τελευταία. Να χώνεις. Z, Χ και C και δεν μου το είπε κανείς. Πάμε στην τρίτη τώρα που δεν θα την ξέρει κανείς. Ωραία, ναι. Ποια είναι τα χρώματα στο logo της Google. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε. Κάτσε γιατί δεν τα ξέρω εγώ, περίμενε. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε. Μαλάκα όντως. Μαλάκα!
Φρουτάκια, θα τα κάνω κατευθείαν. Ναι. Τέλεια, σούπερ. Θα προτιμούσες να είσαι τρελά ερωτευμένος με κάποια, αλλά τέρμα φτωχός, ή να έχεις όλα τα λεφτά του κόσμου, αλλά να είσαι μόνος για μια ζωή. Μόνος τίποτα, έτσι. Τρελά ερωτευμένος και φτωχός. Ωραίος, σωστός. Τι μόνος μου, ρε φίλε, τώρα η μοναξιά είναι δύσκολο. Η μοναξιά είναι άσχημο πράγμα και δύσκολο, όντως. Δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, τώρα όμως που λέμε για το πώς έξυπνος είσαι και μου λες διάφορα, σου έχω τώρα. Εγώ τσέχω στο μυαλό μου, δεν χρειάζεται. Ωραία. Θέλω να μου πεις πόσο έξυπνο θεωρείς τον εαυτό σου από το 1 μέχρι το 10. Μην σφάει τίποτα. Τρία. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω. 6. Ωραία, εντάξει. Καλό, καλό. Κάπως καμπάζω λίγα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσο χρονών είσαι. 22 πάω στα 23. Ωραία, αν είχες γεννηθεί πριν 12 χρόνια, πόσο χρόνο θα ήσουν. Αν είχα γεννηθεί πριν 12 χρόνια. Μηδέν. Μηδέν. Κάτσε κάτι. Αν είχε γεννηθεί πριν 12 χρόνια, πόσο χρόνο θα ήσουν τώρα. Τίποτα. Τίποτα, γιατί. πριν 12 χρόνια να είχα γεννηθεί. Α, τώρα κατάλαβα την ερώτηση. Ναι, ήμουν το 6 αυτό που λέω. Τελικά ήταν 3. Πριν 12 χρόνια, πόσο θα ήμουν τώρα. 10. Όχι, γιατί 10. Γιατί είμαι 22. Και έκανε αφαίρεση. Αν είχε γεννηθεί χθε, πόσο χρόνο θα ήσουν. Κάτι ωρών. Ωραία, άρα αν είχε γεννηθεί πριν 12 χρόνια, πόσο χρόνο θα ήσουν. Κάψιμο. Δεν έχω ιδέα να το πάρει το ποτάμι και πήρε κάπου στη μαλακία. Πριν μαλακία, παιδί, παιδί. Ωραία. Πριν 12 χρόνια θα ήμουν 12. Ναι, δεν έχει σημασία πόσο χρόνο είσαι. Σημασία έχει, άμα έχει γεννηθεί πριν 5 χρόνια. Πριν 5 χρόνια γεννήθηκε, άρα θα σου 5. Πριν 12 χρόνια γεννήθηκε, θα σου 12. Τελευταία ερώτηση για το ενός εκατομμυρίου. Είναι ένας κατασκευαστής και φτιάχνει 100 πόρτες. Ναι. Από το 1 μέχρι το 100. Τι πόρτες, ασφαλείας ή που μπαίνουμε. Ξενοδοχείου. Κλακ έτσι. Κλακ έτσι. Α, ωραία. Για ένα φίλο ρωτώ. Από το 1 μέχρι το 100 πρέπει να βάλει νούμερα στις πόρτες. Ωραία. Πόσα εννιάρια θα βάλει στις πόρτες. 9. Γιατί, πώς το μέτρησες. Δεν έχω ιδέα, απλά το είπα γρήγορα. Το είπες έτσι. Ναι. Όχι. Πώς. Θέλω να σου πω πώς ήθελες να προσπαθήσεις. 10 εννιάρια. Γιατί 10. Δεν ξέρω. Προσπάθησε λίγο ακόμα, γιος, αν δεν προσπαθείς θα πιάσεις τα μπάσκο. Προσπάθησε και ας την βρεις λάθος. Αν δεν προσπαθείς τα μπάσκο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 10, 11, 12, 19, 2, 29, 3, 39, 4, 49, 5, 59, το είπα. Όχι. Ναι. 6, 69, 7, 79, 8, πού ήμουνα. 79. 89, 9. Ναι, ναι. 99, 10. 99, πολύ μακριά είσαι. 20 είναι. Γιατί? 91, 92, 93, 94. Έχουν 9 άρια μπροστά. Αυτή ήταν η σημερινή εκπομπή με τον δυνατό δρανό. Να πιω τώρα. Έκανε προσπάθειά σου, είπα. Αν, αν δεν έκανε. Θε να πιει πολύ, ε. Όχι, δεν θέλω να πιω καθόλου, αλλά. Έλα, έλα, έλα τώρα. Έτσι, χαρίζω. Έλα. Okay, απλά ξέρει. Αυτέ οι διακρίσει, εγώ θέλω να με. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Τι θα έκανε στον άλλον, ξέρω. Το σιχαίνω αυτό το πράγμα. Ορίστε, άσπρο πάτο, ε. Το μπομάκι σα το αρκίζω με το σιχαίνω, αλήθεια σου λέω. Κλείσει μύτη, ρε, κλείσει μύτη, κλείσει μύτη. Μαλάκα, δεν είναι πολύ χάλια. Έλα, έλα, δώσ' το, δώσ' το. Κλείστε, μην το σκέφτεσαι. Πες, μπορεί να το πιο φανταζής για μένα. Εσύ, για την πληρώσει ο φίλος, όχι εσύ, εσύ. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Μόνο που το σκέφτομαι, φίλε. Έλα, έλα, δώσ' το, δώσ' το. Θα σ*** μας όλα. Έτσι. Δώσ' το, ρε, δώσ' το. Και κοίτα και την κάμερα, δώσ' το. Είναι πολύ χάλια, είναι πολύ χάλια. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο με τον Τρανό. Κάντε ένα like, ένα subscribe όσο ο Τρανός ακόμα χάει να επιβιώσει. Έχεις κάτι άλλο να πεις στην κάμερα? Είμαι ο Τρανός και ευχαριστώ γενικά. Στείλτε μου για συνεντεύξεις, βλέπετε, γουστάρω. Στο Instagram με λένε. Θα το δείτε το Instagram εδώ πέρα. Πανταζέως, στείλτε του να το κάνετε. Τρανός. Bye. Γάλα. Γάλα, γάλα. Ρε δική, και η έχει απέσια γεύση. Και τα δύο μαζί παραξεράσω.